Δύσκολο έργο για την ΑΕΚ Ζάνης μέσα στο δυνατό και φέτος Τιτάν Σερβίων. Να δούμε τι δήλωσαν ο πρόεδρος της ΑΕΚ, κύριος Αλέκος Πλιάκης, ο προπονητής κύριος Βαγγέλης Μίχος και ο ποδοσφαιριστής Κυπαρίσης Μίχος. Πρόεδρε, το νέο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει ήδη. Δεύτερη θητεία σαν ως πρόεδρος στην ΑΕΚ. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αξίζει τελικά να ασχολείσαι με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και να τρως τις ώρες σου? Όχι εσύ, ένας παράγοντας. Είναι ήρωας τελικά ο ερασιτεχνικός? Εντάξει. Οπωσδήποτε είναι ήρωας. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα, το Ματιά σας Σπορ. Εντάξει, εγώ ξεκίνησα επί προεδρίας του Γιώργου του Μαλιόγκα, σιγά-σιγά. Ήμουν έφορος στην ΚΑΠΑ 14, μετά έφορος στην ΚΑΠΑ 16. Έγιναν εκλογές, μπήκα στη θέση του Προέδρου. Εντάξει, εγώ δεν έχω, μια χαρά είμαι, ασχολούμαι, μου αρέσει αυτό που κάνω. Να πω εδώ ότι είμαι και συνταξιούχος, έχω και πολύ ελεύθερο χρόνο. Έτσι, αλλά μου αρέσει πραγματικά αυτό που κάνω. Πάρα πολύ μου αρέσει για τα παιδιά, για το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εξάλλου αυτό λένε όλοι, ότι αν δεν σου άρεσε. Όχι, ένα παράγωγο, αν δεν άρεσε αυτό που έκανε, δεν θα ασχολούνται. Έτσι, γιατί δεν θα ασχολούνται κιόλα. Ακριβώς. Έτσι. Όχι. Όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα καλά. Εδώ, η συνεργασία όλα με του υπόλοιπου παράγοντε εδώ τη ΣΑΚ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα είναι καλά, η ομάδα προσπαθεί, πολλά νέα παιδιά όπω πέρυσι, ο ίδιο προπονητή. Εντάξει, περιμέναμε κάτι καλύτερο για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχει ακόμα πολλά παιχνίδια. Είναι τα play-off, είναι τα play-out. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις αυτές τις 8 πρωτάθλημα, αγωνιστικές? Το πρωτάθλημα, αν και είναι σχετικά νωρίς, βέβαια ξεχώρισαν. Μπορώ να πω κάποια πράγματα. Έτσι, ένα πρωτάθλημα κατά τη γνώμη μου τριών ταχυτήτων, μια πάρα πολύ καλή ομάδα του ΠΑΟ Κύλων. Αίτητη ομάδα, η οποία μάλιστα δέχτηκε και ένα γκολ, αν ξέρω καλά, προχθές. Υπάρχουν τις τέσσερις ομάδες από πίσω πολύ καλές κατά τη γνώμη μου, έτσι, Άρδεσα, Μακεδονικός Κοζάνης, Περδίκας και ο Μακεδονικός Ιάτιας που κατά τη γνώμη μου θα ανεβαίνει συνέχεια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ομάδες που είναι κοντά, σχετικά κοντά στη βαθμολογία. Εντάξει, θα δούμε, πάντως είναι νωρίς ακόμα. Η δικά σου ομάδα ικανοποιημένος μέχρι στιγμής? Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να πω ότι είμαι και εντελώς ικανοποιημένος. Ίσως κάποια μάτσα αδικήσαμε και τους εαυτούς μας. Βέβαια, πάλι νέα παιδιά, ο ίδιος προπονητής. Έχουμε την προσθήκη του Σικαλόπουλου που θα μας βοηθήσει, ήδη μας βοηθάει πάρα πολύ. Πιστεύω στο μέλλον να πάμε καλύτερα. Είναι ένα κίνητρο για αυτή την ομάδα, γιατί μας είπε και ο coach ότι είναι μια νέα ομάδα, ναι, με αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές και μικρούς ποδοσφαιριστές. Είναι ένα κίνητρο σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αλλά και σε εσάς η πρώτη εξάδα? Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, έχουμε θέσει ως στόχο τα play-off. Τουλάχιστον εκεί, κάπου εκεί, πέμπτη, έκτη θέση. Έτσι, είπα και άλλη φορά ότι είμαι αισιόδοξος, αλλά μου αρέσει να είμαι και ρεαλιστής ως άνθρωπος και ως πρόεδρος. Τώρα θα δούμε. Έχουμε στόχο, έστω και σε ανέκτη, να πάρουμε μέρος στα play-off. Από εκεί και πέρα θα δούμε στην πορεία. Αυτό το, η νέα καινοτομία της ΕΠΣ Κοζάνης με τα play-off, play-out, σε βρίσκεις συμφωνώ? Ναι, συμφωνώ, γιατί οι ομάδες ήταν λίγες, τα παιχνίδια θα ήταν λίγα. Νομίζω ότι καλά έπραξε η ΕΠΣ Κοζάνης. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με τα play-off και τα play-out. Coach, διανύσαμε την 8η αγωνιστική, πάμε για την 9η. Θέλω τα πρώτα στοιχεία, ποια είναι η γνώμη σου για το ως τώρα πρωτάθλημα που διανύσαμε? Το πρωτάθλημα φαίνεται σε δύο, δηλαδή είναι από το πρώτο μέχρι τον έκτο κάπου εκεί πέρα, όπως θα είναι και στα μπαράζ που θα γίνουν, δύο ταχυτήτων. Αλλά όλες οι ομάδες μπορούν να κάνουν ζημιά παντού, δηλαδή όπως είναι και η δικιά μας η ομάδα, που μπορεί να είναι μία αγωνιστική πολύ δυνατή και μία αγωνιστική να μην είναι δυνατή. Κάπως έτσι πάει το πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Εγώ είχα πει ότι θα είναι κάποιες ομάδες της Πτολεμαΐδος, όπως η Άρδασα μαζί με τον Περδίκα. Οπότε κάπως έτσι πάει δύο ταχυτήτων το πρωτάθλημα. Αν σου έλεγα να πεις πού μπορείς να κατατάξεις τη δική σου την ομάδα και αν αυτές οι μεταπτώσεις αγωνιστικές που λες είναι θέμα πειρίας, θέμα αγωνιστικής πειθαρχίας? Γιώργο, στην αρχή εγώ είχα πει ότι θα έχουμε καλύτερη πορεία, αλλά δυστυχώς μετά που φύγανε κάποια παιδιά κάπου αλλού, σε άλλες ομάδες, είχαμε θέμα όταν σου φεύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορείς να τους αντικαταστήσεις. Η ομάδα δεν ενισχύθηκε με παίχτες οι οποίοι θα μπορούσαν να τους αντικαταστήσουν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε αυτήν την πορεία μέχρι τώρα.
πιστεύω δουλεύοντας με τα παιδιά, γιατί ήρθαν 12 καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Οι περισσότεροι δεν παίξανε σε αλφα τοπικό, παίζανε βήτα μέχρι αλφα το πολύ. Είναι δύσκολα να προσαρμοστούν. Η αλφα είναι δύσκολη κατηγορία. Πιστεύω, εντάξει, να το παλέψουμε και θα δούμε. Ναι, όπως να πάμε πρώτα στην προηγούμενη αγωνιστική, ένα μάτς που σύμφωνα με το σκορ φαίνεται μια άνετη επικράτηση κόντρα σε μια δυνατή ομάδα, έτσι, τον Βαθύλακο. Εντάξει, δεν είναι, είπαμε, όλα τα μάτς είναι πώς θα τύχουν οι ομάδες. Ο Βαθύλακος στην προηγούμενη αγωνιστική έκανε μέσα στον Κρόκο ζημιά. Τώρα ήρθε σε αυτή την αγωνιστική με εμάς, δεν ήταν τόσο καλή. Εντάξει, μας βγήκανε και εμάς τα τελειώματα, κάπως έτσι βγαίνει. Ένα δύσκολο μάτς αυτή την εβδομάδα, το Σάββατο, με τα Σέρβια. Ναι. Δύσκολο μάτς. Τα Σέρβια είναι δύσκολη ομάδα, σκληρή ομάδα, δυνατή πίσω στην άμυνα. Το έδειξε και προχθές με το μακεδονικό, το σκορ ήταν δύσκολο. Εμείς θα κοιτάξουμε να είμαστε εμείς καλοί. Τώρα από εκεί και πέρα θα το παλέψουμε όπως όλα τα παιχνίδια. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα πάρουμε κάτι καλό. Κάποια αγωνιστικά προβλήματα με τραυματισμούς, με τιμωρίες? Αγωνιστικά προβλήματα έχουμε. Έχουμε τον Σικαλόπουλο, ο οποίος δεν παίζει. Έπαιξε προχθές, ένιωσε λίγο, ξαναβγήκε. Πιστεύω κάνει κάποιες φυσικοθεραπείες. Πιστεύω να τον έχουμε στα επόμενα παιχνίδια. Ο Γουρσουλίδης, ο Βαγγέλης και αυτός είχαμε θέματα. Και ο τερματοφύλακας ένα ελαφρύ διάστρεμα. Ο Τσιόκανος και αυτός ένα ελαφρύ διάστρεμα. Γενικά είναι τα γήπεδα δύσκολα. Άλλες φορές είναι πολύ στεγνά, άλλες φορές έχουν πολύ λάσπη. Δεν ξέρω τώρα για τα άλλα, το δικό μας είναι ακατάλληλο. Αυτά. Η νίκη αυτή με τον Βαθύλακο, αλλά και με ένα θετικό αποτέλεσμα, ανοίγει το δρόμο, ανοίγει ένα κίνητρο για την πρώτη εξάδα, για την ομάδα σου. Μακάρι, εγώ το εύχομαι, τα παιδιά είναι αυτοί που θα δώσουν παραπάνω πράγματα. Εμείς μετά, όταν θα σφυρίξει ο διαιτητής, είμαστε απ' έξω, παραπάνω πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε, δυστυχώς. Είναι πώς θα είναι και οι νεαροί. Έχουμε και ηλικίες δύσκολες, γιατί αυτές οι ηλικίες είναι τα παιδιά λίγο, δεν ξέρεις πώς να τους φερθείς. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αποτελεί ένα κίνητρο για εξάλλου. Αποτελεί ένα κίνητρο, αλλά εντάξει. Πρώτα πρέπει να το κυνηγήσουμε εμείς από μόνοι μας. Τώρα ο Κυπαρίσης ο Μίχος, για τους φίλους και τους γνωστούς σου Κύπας, έτσι. Πόσο χρόνο είσαι? 17, τώρα θα γίνω 17-22 Νοεμβρίου. Στην ΑΕΚ από πότε είσαι? Έχω 3 χρόνια. 3 χρόνια. Πριν που είσαι? Έπαιζα στον ΠΑΟΚ Κύλων. Στον ΠΑΟΚ Κύλων και στην Κοζάνη που κλείσαμε εδώ ο Καραντίνας. Διανύσαμε 8 αγωνιστικές. Είσαι ικανοποιημένος από την πορεία καταρχήν της ομάδας? Από της ομάδας μου δεν είμαι ικανοποιημένος, γιατί έχουμε ξεκινήσει πολύ άσχημα, όπως έχετε δει και στο πρωτάθλημα. Πιστεύω στη συνέχεια θα το βρούμε, θα στρώσει η ομάδα, είμαστε καινούργια παιδιά. Αυτά, ναι. Από τη δική σου απόδοση? Από τη δική μου δεν είμαι ούτε τόσο ευχαριστημένος πάλι. Αλλά εντάξει, πιστεύω στη συνέχεια θα κάνω το καλύτερο για την ομάδα μου και πιστεύω θα τα πάμε καλά. Στο προηγούμενο παιχνίδι, εδώ μας είπαν και τα παιδιά ότι 3 ασίστ και ένα γκολ όμως. Ναι, ναι, ήμουν καλό σε αυτό το παιχνίδι. Αρχίζω να βρίσκω και τα πατήματά μου. Θα το βρω. Τι νομίζεις ότι σε χαρακτηρίζει σαν ποδοσφαιριστή? Με χαρακτηρίζει πολύ η τρίπλα μου και η ταχύτητά μου. Τώρα είναι δύσκολο παιχνίδι, όμως, στο Λιτάν Σερβίο, ναι, που πιστεύεις ότι μπορεί να πει αυτό το παιχνίδι? Είναι δύσκολη ο Τιτάν. Έχουν καλή ομάδα από τους παίκτες. Εμείς θα δούμε, θα διορθώσουμε τα λάθη μας σίγουρα που έχουμε κάνει στο προηγούμενο μάτς, χάσαμε, και πιστεύω θα πάμε για το καλύτερο εκεί μέσα. Και ο στόχος ο δικός σας, ποιος θεωρείς ότι πρέπει να είναι? Και για την ομάδα, για την ομάδα. Πιστεύω όσο πιο ψηλά μπορούμε. Αυτό είναι το κίνητρο, η εξάδα. Εξάδα, να μπούμε στα play-offs, θέλουμε, ναι, αυτό.